Ανοχήρωτες είναι αρκετές περιοχές στο Ηράκλειο με φόντο τις εκατοντάδες περιπτώσεις καταπατήσεων σε ζώνες ρεμάτων, με ανθρώπινες ζωές και περιουσίες να απειλούνται στη διάρκεια εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Άμεσα η πολυδομία Ηρακλείου θα προχωρήσει στην καταγραφή αυθαιρέτων σε ρέματα, καθώς και στην επιβολή προστήμων. Για την καταγραφή των αυθαιρέτων όσων έχουν γίνει από ένα σημείο και μετά, γιατί από πριν υπάρχουν καταγραφές, να καταγραφούν τα αυθαίρετα στα ρέματα για να δουν στη συνέχεια πώς θα προχωρήσουν. Θεωρούμε πλέον ότι ένα μεγάλο μείζον ζήτημα της πολιτικής προστασίας είναι η διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων και των ρεμάτων εντός του αστικού ιστού. Το Ηράκλειο πρέπει λίγο να δώσει περισσότερη σημασία στους χώρους αυτούς. Για το επίμαχο ζήτημα θα υπάρξει σύσκεψη με τη συμμετοχή της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο τη θωράκιση των κόκκινων περιοχών. Πρέπει να δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα το θέμα των ρεμάτων. Πολύ συχνά μετά τις πυρκαγιές αρχίζουν οι πλημμύρες. Αρχή το έχουμε δει πολύ συχνά να συμβαίνει αυτό και θα το δούμε σίγουρα και με μικρές καταιγίδες και θέματα που θα συμβούν το φθινόπωρο. Να δούμε τη διαδικασία αυτή, κυρίως για τα ρέματα που έχουν σημαντικά προβλήματα εντός του αστικού ιστού. Για να δούμε τι θα κάνουμε με τις κατασκευές που είναι μέσα στα ρέματα. Οπότε η σκέψη του Δήμου και της αποκεντρωμένης είναι να γίνουν κατεδαφίσεις εκεί πέρα. Όπως προβλέπει ο νόμος, οτιδήποτε είναι μέσα σε ρέματα πρέπει να καταδαφίζεται. Είναι σε περιοχή πολύ επικίνδυνη, εμποδίζει τη ροή, είναι κατάληψη, καταπάτηση χώρου του δημοσίου που απαγορεύεται και κανονικά κατεδαφίζεται. Μεταξύ άλλων θα μπουν στο μικροσκόπιο περιπτώσεις απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκευών σε ρέματα προκειμένου να αποφευχθεί η όποια επικινδυνότητα σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων πλημμυρικών φαινομένων. Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει να απομακρύνει πολύ πρόχειρες κατασκευές, παραπήγματα, σκουπίδια, φερτά υλικά, βλάστηση, αλλά όχι σε θέματα σοβαρών κατεδαφίσεων όταν μιλάμε για μόνιμες κατασκευές. Όχι, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία. Εγώ, κυρία Μακάτη, νομίζω ότι ο νόμος όπως γίνεται τώρα γίνεται αυστηρότερος και όχι μόνο αυστηρότερος, λίγο πιο ευέλικτος από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχω δει ακόμα. Ελπίζω να είναι μια διαδικασία συντομότερη από αυτή που είναι μέχρι σήμερα, ώστε ό,τι εμφανίζεται σε χώρο τέτοιο που εμποδίζει να κατεδαφίζεται άμεσα. Μέχρι σήμερα πάντως δεν υπάρχει ούτε ένα πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαιρεσιών σε ρέματα, όπως δηλώνει η Μαρία Κοζηράκη, η οποία τονίζει την ανάγκη οριοθέτησης των ρεμάτων. Δεν υπάρχουν στην αποκεντρωμένη πρωτόκολλα κατεδάφισης σε ρέματα, κυρίως γιατί τα ρέματα αυτά δεν έχουν οριοθετηθεί. Οι κοίτες και όπου μπορούν να έχουν γίνει καταπατήσεις δεν είναι με ακρίβεια χωροθετημένες. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία λοιπόν η οποία θα ξεκινήσει τώρα διοικητική καταρχήν, να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τουλάχιστον στα κατάντια των ρεμάτων, στα ανάντια, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.